Μακάρι. Τα έχουμε πει κι άλλες φορές, ούτως ώστε η προσοχή της να στραφεί σε εμάς και στη δημοτική αρχή κάνει γέλε. Γιατί με την αρχιτεκτονική από εμάς στρέφεται προς την κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης. Μας κατηγορεί για υψηλές αμοιβές και είναι ψέματα. Εάν έχει στοιχεία, θα τα δώσει με ονοματεπώνυμο. Μας κατηγορεί η Δημοτική Αρχή. Ήταν το εξής απλό. Να βάλει το λεωφορείο, τα λεωφορεία του Δήμου, την υπηρεσία του Δήμου, με 50 ευρώ πετρέλαιο μπορούν να αναγκαστούν οι εργαζόμενοι σιδερόλακα να πάνε για δουλειά. Οι δημότες πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή η ομοιρία που έχουν από τα σκουπίδια δεν είναι σε εμάς, είναι στη Δημοτική Αρχή. Και το ξαναλέω, λεωφορείο που έχει η Δημοτική Αρχή με 50 ευρώ πετρέλαιο την ημέρα μεταφέρει τους εργαζόμενους και πάνε για δουλειά. Δεν το κάνει για το λόγο που πριν. Για να δημιουργήσει εντύπωση στην κοινή γνώμη η οποία έχει να κάνει με την διαχείριση και με την ιδιωτικοποίηση της καταλαιότητας. Κύριε, αυτό θα συνεχίσουμε με την ιδιωτικοποίηση, είστε σήμερα εδώ. Εμείς... Θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση κατά με το Δήμαρχο σήμερα. Σε μένα διευθύνει. Εμείς καλούμαστε συνάντηση. Η Δημοτική Αρχή έχει διακόψει κάθε επαφή μαζί μας. Εσείς θα συνεχίσετε να αντιμαζεύετε τα σκουπίδια. Εμείς δεν λέμε ότι δεν πάμε για δουλειά. Εμείς κάθε έναρξη της βάρδιας, της βραδινής και της πρωινής, είμαστε στο χώρο παρουσία στη Μιαούλη. Μαζεύετε σκουπίδια. Στη Μιαούλη και λέμε, για να μαζέψουμε σκουπίδια πρέπει να πάρουμε τα εργαλεία μας, τα αυτοκίνητα, τα πολυματοφόρα, τα οποία είναι στην Ξερόλακα. Να μας μεταφέρει με το λεωφορείο για να πάμε να μαζέψουμε σκουπίδια. Τόσα χρόνια υπήρχε αντίτιμο 50-60 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο και πήγε στην Ξερόλακα. Το οποίο αυτό η Δημοτική Αρχή το σταμάτησε. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι η Δημοτική Αρχή έχει τον τρόπο. Δεν θέλουμε να μας πληρώσει. Να βάλει τα λεωφορεία να πάμε για δουλειά. Τι άλλο δεν θα πάμε. Τι άλλο δεν θα πάμε. Εμείς όλα θα το ρυθμίσουμε. Όχι να πάμε για δουλειά, να πάρουμε τα αυτοκινητά μας. Εμείς για δουλειά είμαστε το βράδυ. Και μας κάνουν αναφορές. Μας καλούν να απολογηθούμε, το είπα πριν. Το βράδυ, ελάτε μια βόλτα το βράδυ στις 8.30 ώρα στη Μιαούλη να δείτε που είναι όλοι οι εργαζόμενοι εκεί πέρα. Λίγανε τα ξεράδια και φωνάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφέντικο, και μ' αφήνα νησικό και μ' αφήνα. Thank you.